Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. 383.000 ευρώ σε 45 δήμου της χώρας από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους για να πληρώσουν τα ενίκια χώρων στέγασης, κέντρων εξυπηρέτηση πολιτών έως και το πρώτο εξάμεινο του 2021. Επιστολή στου Δημάρχου τη χώρα έστειλε ο Πρόεδρο τη Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδα, Δημήτρη Παπαστεργίου, σχετικά με ημερίδα που θα διεξαχθεί στις 20 Ιουλίου με θέμα Δημοτική Περιουσία και Ελληνικό Κτηματολόγιο. Οι Δήμαρχοι έχουν τη δυνατότητα να στείλουν έω τι 14 Ιουλίου τυχόν ερωτήματα για σχετικά ζητήματα που έχουν προκύψει στον Δήμο του, ώστε να ακολουθήσει επεξεργασία και απάντηση στην ημερίδα σε μια ενδιαφέρουσα έκθεση φωτογραφία. Θα μπορούν να περιηγηθούν οι δημότες από αύριο στι 8 το βράδυ στο Άλσο Περιστερίου. Η έκθεση φωτογραφία των μελών του φωτογραφικού εργαστηρίου θα διαρκέσει έω τι 13 Ιουλίου. Και κλείνοντα, συνεχίζεται το φεστιβάλ Παπάγου Χολαργού, μια παράδοση που κρατά 27 ολόκληρα χρόνια. Πλήθο θεατρικών παραστάσεων με καταξιωμένου συντελεστέ και συναυλίε από αγαπημένου καλλιτέχνε περιμένουν μικρού και μεγάλου στο κυποθέατρο Παπάγου. Το πρώτο μέρο του φεστιβάλ θα κλείσει στι 29 του μήνα με συναυλία τη Άννα Βύση. Και με αυτή λοιπόν την είδηση κλείνει το αυτοδιοικητικό δελτίο.